στην περιοχή Μελίσσης στο Ξυλόκαστρο. Γίνονται πολλά τέτοια σε πρατήρια. Γίνονται κάθε μέρα. Τα ακούμε, τα βλέπουμε και εμείς, τα λέμε κάθε πρωί ότι γίνονται ληστείες σε βενζινάδικα με απειλές όπλων, μαχαιριών. Βία, έχεις δίκιο. Πολύ μεγάλη βία, εγκληματικότητα, και σε αυτή την περίπτωση έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να αποτρέψει τους δράστες να φύγουν με τα λεφτά που είχε πάρει. Αφήστε τους να φύγουν τώρα. Καλημερίσουμε. Κυρία Ράπτη, αλλά και τα κορίτσια από την Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στην Ικτίνου, εδώ παρέα με την κοινωνική οργάνωση Αγάπη και την Έλενα Ράπτη, όπου θα μοιράζουν πάνω από 2.000 Αλεξανδρινά σήμερα, προκειμένου να προωθήσουν έτσι τον εθελοντισμό. Καλημέρα. Αλλάζουμε θέμα, όπως βλέπετε. Φεύγουμε από τον προϋπολογισμό και ερχόμαστε στην καθημερινότητα. Σήμερα η εκστρατεία μας έχει ως θέμα τον εθελοντισμό. Μπράβο. Και επειδή πραγματοποιούμε παράλληλα μία έρευνα υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΑΛΚΟ, όποιος πολίτης συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο, του προσφέρουμε ένα εξαντρινό λόγο των ημερών. 2 η ώρα ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 3 η ώρα ίσονος το Ελευθέρως Βενιζέλος. 4 η ώρα στη Θεσσαλονίκη. Όχι, Ελευθέρω Βενιζέλος. Έχω έναν ήρωα αστυνομικό, ο οποίος με έβαλε στο αυτοκίνητο στις 2 η ώρα και με έφερε στη Θεσσαλονίκη στις 5.30. Δεν το πιστεύω. Όμως, ναι. Λοιπόν, κατευθείαν από τη Βουλή στον εθελοντισμό, εγώ ένα πράγμα θα πω. Μπράβο, κυρία Ράπτη, και χαρά στα κουράγια σας. Τι άλλο να πω. Να είστε καλά, θα είμαστε όλη μέρα εδώ, μέχρι αργά το βράδυ. Πολύ ωραία. Σήμερα είναι γιορτινή ατμόσφαιρα, προπαραμονή Χριστουγέννων. Θέλουμε να δώσουμε έναν εορταστικό τόνο. Παράλληλα, όμως, να περάσουμε και το μήνυμα του εθελοντισμού, διότι το 2011 έχει καθιερωθεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Κυρία Ράπτη, είναι κατοχικός αυτός ο προϋπολογισμός ή δεν είναι? Είναι. Επειδή ο Θέμης τώρα λέει ότι είναι, θέλω πολύ γλυκό να σε ξεσκίσει, να σε ξεσκίσει η αρκούδα και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλετε να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω. Αν δεν τα πειράξει τα ζώα και άλλα δεν πεινάνε πολύ. Άκου. Εγώ πιστεύω ότι αν π.χ. κολυμπάω και βρεθεί ένα καρχαρίας, ή είμαι σε ένα δάσος και βρεθεί μια αρκούδα γκίζλι, ας πούμε. Δεν θα σε πάει. Δεν θα με πειράξει, όχι. Γιατί θα καταλάβει. Να σας πω. Ακούστε. Θα καταλάβει αμέσως από τη χημεία μου ότι εγώ αγαπάω τα ζώα. Ο καρχαρίας. Για να μην... Όλα τα ζώα. Μην το δοκιμάσεις πάνω στο νερό. Μην το δοκιμάσεις. Γι' αυτό ο τύπος που είχε δύο λιοντάρια μέσα στο σπίτι και τα είχε μεγαλώσει από μωρά, του φάγαν το χέρι. Είχα, αλλά ήταν το δέος που με έκανε να αντιδράσω έτσι. Μετά, στις επόμενες φορές που δεν είχα τη μηχανή, γιατί έβαλε νερό και κάηκε και δεν κατέγραφα τις συναντήσεις μου με τις καρχαρίες, ήταν πολύ ωραία τα πράγματα. Δηλαδή, για να φανταστείς την τελευταία μέρα, διακοπόμαστε εκεί με τον Γιάννη, κολυμπούσαμε και είχαμε 5-6 από κάτω. Ξέρεις πόσο άσπρο. Και του έλεγα, Γιάννη, πάμε, δεν έχει ενδιαφέρον, είναι μόνο 5. Και φεύγαμε. Ξέρεις πόσο άσπρο τη φίλη σου αυτή τη στιγμή, θα έλεγαν, ωραία, να σε ρίξουμε στον καρχαρία. Και αν βγεις ζωντανή θα μας αποδείξεις. Εγώ πάντως πιστεύω ότι αν ποτέ απειληθώ από ζώο, με κάμερα, με κάμερα όμως. Με εννοείται. Δεν ξέρω, άμα βρεθώ στη ζούγκλα και δω ένα λιοντάρι, καταρχάς εγώ θα θέλω να πάω να το χαϊδέψει, θέλω να χαϊδέψει, να το χαϊδέψει, θέλω να χαϊδέψει. Και αυτό καλέ θέλει να σε χαϊδέψει, για να σε κάνει μια χαρτιά. Τέλεια. Άλλο θαύμα, είχαμε το θαύμα χτες. Συναντήθηκαν, ήσουν και εσύ εκεί, ο κύριος Μπουτάρης με τον Παναγιώτατο, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ήταν μια ζεστή. Ευδιάθετοι γείτονες από τώρα κιόλας μετακόμισε. Να διαψεύσουμε τις πληροφορίες ότι ο κύριος Μπουτάρης βγήκε με μαυρισμένο μάτι από το Μητροπολιτικό Γραφείο. Έτσι. Και να διαψεύσουμε επίσης. Από το Παναγιώτατος. Βεβαίως. Να διαψεύσουμε επίσης τις πληροφορίες ότι μπήκε χωρίς κουλαρίκι. Το φόραγε. Όχι. Όπως παρουσιάζεται κάθε μέρα ο κύριος Μπουτάρης, παρουσιάστηκε για άλλη μια φορά. Πολύ φιλικός ήταν ο Γιώργος. Μπράβο. Πολύ γιατί ωραία σχέση. Είναι... Είχανε χάρηκαν και οι Θεσσαλονικοί, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όλες αυτές οι διαμάχες καλό δεν κάνουν, μόνο κακό. Τους βλέπουμε εδώ. Σκύβει όμως, είδε, σκύβει. Πάει να φιλήσει το χέρι. Και το ένα χέρι που όχι, πίσω. Δεν ήταν φίλημα χεριού. Το δίλημα όμως των πολιτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης και πολλών παραγόντων ενός κατεστημένου είναι ένα. Να συμβάλλουν στην επιτυχία ή να ποντάρουν για ίδιον συμφέρον στην αποτυχία της Ελλάδας. Και με αυτά που άκουσα από εσάς, κύριε Σαμαρά, με έκπληξη φοβάμαι ότι μάλλον ποντάρετε σε αυτή την αποτυχία. Εμείς, να ξέρετε, θα κάνουμε το καθήκον μας. Και δηλώνω απερίφραστα πιο αποφασισμένος από ποτέ να αλλάξω την Ελλάδα. Και παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες, δηλώνω και πιο αισιόδοξος από ποτέ για αυτή τη χώρα, για τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Δεν θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Τα επώδυνα μέτρα είναι πράγματι πίσω μας πια. Συνένεση σε αυτό το μείγμα πολιτικής δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε. Συνένοχοι στον δρόμο της χρεοκοπίας που έχετε επιβάλει δεν πρόκειται να γίνουμε. Γιατί είναι απολύτως άδικο
Είναι απολύτως άδικο και αποδεικνύεται πολλαπλά αναποτελεσματικό. Κύριε Παπανδρέου, η χώρα δεν έχει ανάγκη να στηρίξουμε εμείς τα δικά σας αδιέξοδα. Η χώρα έχει ανάγκη να βγει από τα αδιέξοδα. Σας εξηγήσαμε γιατί, σας εξηγήσαμε πώς. Κάντε το λοιπόν. Αλλάξτε πολιτική τώρα. Αλλά τώρα, κύριε Παπανδρέου. Τέτοιο ψέμα, τέτοια κοροϊδία και τέτοιο δούλεμα, λέω, είναι η περίοδος τέτοια, δεν έχει γίνει στον ελληνικό λαό. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι βεβαίως δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση να πείσει τον ελληνικό λαό για την πολιτική της. Ακόμα και τους ψηφοφόρους. Όποιο μείγμα πολιτικής και να εφαρμοστεί από αυτά που προτείνονται και εδώ μέσα στο κοινοβούλιο ή αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού σε όλη την Ευρώπη και παγκόσμιο. Όποιο μείγμα πολιτικής και να έχει, ούτε το χρέος θα αντιμετωπιστεί ούτε τα ελλείμματα, ούτε ανταγωνιστική θα γίνει η Ελλάδα, ούτε θα αποφύγει είτε την ελεγχόμενη, είτε την άναρχη, να το πω έτσι, και απρόσμενη χρεοκοπία. Χρειάζεται να βγάλουμε μπροστά τις μηχανές. Αυτό που με φοβίζει όμως είναι ότι με όλα αυτά που ακούγονται, ο Έλληνας έχει σκύψει το κεφάλι. Ο Έλληνας έχει παραδοθεί. Ο Έλληνας που έκανε θαύματα σε άλλες εποχές, δεν έχει όρεξη να πάει να καταθέσει αίτηση στο ΕΣΠΑ για να πάρει λεφτά. Η δικιά μου λοιπόν πρόταση είναι να απευθυνθούμε στον Έλληνα και του πούμε: ψηλά το κεφάλι, Έλληνα. Δούλεψε, Έλληνα. Βάλ το μυαλό σου να ενεργήσει, Έλληνα. Κουνήσου, Έλληνα. Και κάνε επιτέλους αυτά που δεν θα κάνει αυτή η κυβέρνηση που έτυχε να έχει μπροστά σου. Υγείστε της πιο δεξιάς κυβέρνησης που έχει γνωρίσει ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Είμαι βέβαιος ότι θα σας ζηλεύει ο κ. Μητσοτάκης, γι' αυτό και σπέβδει κάθε φορά να επικροτήσει τις επιλογές σας. Επιλογές ταξικής βίας, με αναλγησία, με συνταγματική βία και κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, με καταστολή και τρομοκρατία. Νομίζετε ότι μπορείτε να πάτε πολύ μακριά με αυτόν τον τρόπο? Κάντε λάθος αν το νομίζετε. Δεν θα σας φοβηθεί ο λαός. Ο λαός θα ξεσηκωθεί και θα σας ανατρέψει. Να. Μετά από αυτούς τους διαξυβισμούς λοιπόν ακολούθησε η ψηφοφορία. 156, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ όπως είναι, πλέον μετά και τις διακαθήκες του Παπαχρήστου. Και η αντιπολίτευση ίσομη πλέον απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή, πλέον δεν είδαμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό ούτε καν κάποιες, πώς να σας το πω, κάποιο χρώμα συνένεση σε κάτι. Και ο κ. Χατζαφέρης, που μέχρι τώρα ήταν πιο, φαίνεται να ήταν πιο διαλλακτικός, τον ακούσαμε, θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί. Άρα η κυβέρνηση έχει απέναντι της πια, ο κ. Παπανδρέου νομίζω ότι έχει απέναντι του όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και σοβαρό ζήτημα στο εσωτερικό του.